This is a day of shame for the British state. Αντιμέτωπη με τη χειρότερη ιατρική καταστροφή στην ιστορία του εθνικού συστήματος υγείας της, η Βρετανία βυθίζεται στο σκάνδαλο μολυσμένο αίμα. Έκθεση καταπέλτης ταρακουνάει στη θέμελα τις κρατικές δομές. Επί δύο δεκαετίες, αρχισγενωμένης από το 1970.000 αιμορροφιλικοί και ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, έλαβαν αίμα μολυσμένο από υπατήτιδα γάμα και HIV. NHS treatment resulted in over 30,000 people being infected with viruses which were life-shattering. Over 3,000 have already died, and that number is climbing week by week. Η 2.500 σελίδων έκθεση επιρρύπτει ευθύνες για το σκάνδαλο και τη συγκάλυψή του σε διαδοχικές κυβερνήσεις, υπουργούς, αξιωματούχους και εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, καθώς καθυστέρησαν να ενημερώσουν τους μολυσμένους ασθενείς και δεν απέσυραν τα ύποπτα προϊόντα αίματος όταν εκφράστηκαν αμφιβολίες για την ποιότητά τους. I want to speak directly to the victims and their families, some of whom are with us in the gallery. I want to make a wholehearted and unequivocal apology for this terrible injustice. Από το βήμα του Κοινοβουλίου, ο Πρωθυπουργός Σούνακ υπόσχεται αποζημιώσεις σε όλους τους επηρεαζόμενους. Whatever it costs to deliver this scheme, we will pay it. Το θέμα μονοπολεί στα πρωτοσέλιδα του Βρετανικού τύπου με τη λέξη ντροπή να κυριαρχεί. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος αποζημίωσης αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα.